Γιατί οι Σαουδάραβε δεν βιάζονται. Το πετρέλαιό του προβλέπεται να διαρκέσει περίπου άλλα 150 χρόνια. Δηλαδή πάνω από τρει γενιέ. Ενώ των Ηνωμένων Πολιτειών το πετρέλαιο διαρκεί για περίπου 20 χρόνια μόνο. Το μέλλον λοιπόν φαίνεται να ανήκει οικονομικά τουλάχιστον στο Σαουδοαραβικό Σουνιτικό Ισλάμ. Και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη μέχρι στιγμής κατοικείται μόνο κατά 30% από μουσουλμάνους. Αλλά μέχρι το 2060, πολύ λίγους πλέον ενεργούς χριστιανούς. Γιατί οι μουσουλμάνοι με το 30% όπως είπαμε και πριν, θα αρχίσουν να ορίζουν αυτή τον κανόνα του τι γίνει. Θα είναι οι κόκορες στο κοτέτσι. Αυτή είναι η φύση τους. Και η Ευρώπη θα γίνει η γη των απίστων. Μια νέα Ευρωαραβία. Όλη αυτή η ιστορία είναι γιατί γιατί για λόγο έχει δημιουργηθεί. Λόγο του υποβάθρου που λέγαμε πλήν για, για πολιτισμούς. Όταν άρχισε να υπάρχει ευμάρεια πλέον στην Δύση, από τις δεκαετίες του 60 και μετά, οι νέοι, αντί να ενεργούν με τους ίδιους τρόπους που, γινόταν οι πατε, που, δού, που δούλευαν οι πατεράδες τους, που δούλευαν σκληρά κλπ. το έριξαν όλοι στον καταναλωτισμό κλπ. Άρχισαν, λέει, να κάνουν ταξίδια λέει, στο Κατμαντού, στις ανατολικές χώρες, για να φιλοσοφήσουν τη ζωή τους και είχαν αρχίσει να γίνονται τριφυλοί. Όπως μας έλεγε ένας μεγάλος τραγικός ποιητής της αρχαιότητας, τον οποίο τον θεωρούν κομικό, ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης στυλίτευε τους Αθηναίους και τους κορόιδευε κυριολεκτικά, τους ξεφτύλιζε, όχι γιατί ήθελε να προκαλέσει το γέλιο, ήθελε να τους ξεφτυλίσει για να αρχίσουν να ξυπνάνε. Να βλέπουν το τι έχουν κάνει, το τι έχουν κάνει και το πώς έχουν καταλήξει τη χώρα του, το, το κράτος τους το ίδιο. Και εδώ μπαίνει, μπαίνει, μπαίνουν στη μέση ο αμερικανικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή, για τον πόλεμο αυτόν, ουσιαστικά έτσι, από το καιρό ακόμα της εισβολής των, των μισθοφόρων της CIA στο Αφγανιστάν το 79, το μεγαλύτερο μέρος των πολέμων των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζεται στο Λάγκλι, την έδρα της CIA. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πλέον ότι κάθε πόλεμο στη CIA έχει τουλάχιστον τρεις παραμέτρους. Ο προ... Η πρώτη παράμετρος είναι ο στόχος της συγκεκαλυμμένης πολιτικής. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την ανατροπή του Άσαντ. Δεύτερος, το... δεύτερη παράμετρος, η εκμετάλλευση της κρυφής οικονομίας. Όπλα, ναρκωτικά, λαθρεμπόριο, πετρέλαιο, χρη... σκιώδης χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή οι τιμέ του πετρελαίου στον κόσμο, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με άλλες φορές, έχουν πέσει δραματικά. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή πωλείται, αν δεν κάνω λάθο, γύρω στα 50 δολάρια το βαρέλι. Ενώ πριν, πριν ξεκινήσει ένα τέτοιο πόλεμο ή όταν ξεκινούσε ένα άλλο πόλεμο, το πετρέλαιο ανέβαινε στα 110 δολάρια το βαρέλι. Ο λόγο είναι διότι οι Ισλαμιστέ πουλούν το πετρέλαιο το οποίο διηλίζουν οι ίδιοι και το εξάγουν στη μαύρη αγορά και μέσω Τουρκία διοχετεύεται στι στις, στις παγκόσμιε αγορέ. Και, και, η τρίτη παράμετρος είναι η ιδεολογική πολιτική χειραγώγηση του λευκού πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης μέσω των προσφύγων. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της συγκαλυμμένης πολιτικής μπορεί να υποστηρίζεται από διάφορες ομάδες ισχύω. Ένα πλέγμα δηλαδή, ένα νέο καθεστώς. Έτσι, ο ευκολότερο τρόπο για να αποκτήσει τον έλεγχο ενό πληθυσμού είναι αυτή τη στιγμή να οργανώνει τρομοκρατικέ επιθέσει και να εκμεταλλεύεσαι το αίσθημα του φόβου. Και αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη φοβάται. Είχαμε στη χώρα μας μόνο το φόβο, ο οποίος είχε προκληθεί από, τις, από την οικονομική κρίση. Σιγά σιγά, με την ιστορία των, των μεταναστών, ο φόβος έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Παντού η τηλεόραση προβάλλει τους εντός εισαγωγικών οικογενειάρχες οι οποίοι έρχονται, αλλά στην πράξη πόσες φορές έχουν γίνει επεισόδια. Θυμάστε την νεαρή Μυρτό στην Πάρο, την οποία την βίασε και για να μην γίνει γνωστό, κόντεψε να τη να την σκοτώσει, την βαρούσε στα βράχια. Και ένα σωρό άλλα τέτοια επεισόδια. Και η ελληνική κοινωνία πλέον φοβάται. Έχουν αρχίσει πλέον να φοβάται και η Ευρώπη. Α δούμε λοιπόν και έναν άλλο παράγοντα, τον οποίο πιθανώ να μην τον έχουμε, να, να μην έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία. Και αυτό ο οικονομικό παράγοντα, και στο τέλο θα πούμε και έναν τρίτο, για να δείτε πώ ελέγχουν εκτό από την Ευρώπη, ελέγχουν και την ίδια την Αμερική οικονομικά και ποιοι θα έχουν τα συμφέροντά τους, τα οποία θα είναι συνεχώς. Βελτιώνονται τα, τα στοιχεία, οι τα, τα οικονομικοί παράμετροι πάντοτε υπέρ τους. Λοιπόν, υπάρχει ένα εξής πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό, όταν είχε ανεβεί η τιμή του πετρελαίου πάρα πολύ ψηλά, είχαν αρχίσει να γίνονται παγκοσμίω έρευνες για το πού υπάρχουν κοιτάσματα. Μεταξύ, λοιπόν, των υπολείπων κοιτασμάτων, των υποθαλασσίων, γιατί το μυαλό το δικό μας, επειδή σκεφτόμαστε ως επιτοπλίστων, δεν θα το έλεγα ελληνοκεντρικά, αλλά εγωιστικά, βλέπαμε μόνο το ότι σιγά σιγά ανακαλύψαμε το ότι η Ελλάδα έχει πετρέλαια. Κι όμως ανακαλύφθηκαν πετρέλαια, μεγάλα κοιτάσματα, στα υψώματα του Γκολάν. Τα υψώματα του Γκολάν, αν θυμάστε, πριν τον πόλεμο του 67, ήταν Συριακό έδαφος. Με τον πόλεμο των έξι ημερών, το Ισραήλ το πήρε υπό την κυριαρχία του. Ο Άσαντ φυσικά δεν πρόκειται να ενδώσει σε πρώην Συριακό έδαφο να γίνουν έρευνε για πετρέλαιο και αυτό να προσ... και το κέρδο να το προσφοριστεί το Ισραήλ. Αντίθετα με του Εβραίου οι οποίοι θέλουν αυτό. Και αυτό είναι ένα από του κυρίου λόγου για του οποίου θέλουν να ρίξουν τον Άσαντ. Έχετε ακούσει κανένα ποτέ να λέει τέτοια πράγματα. Και εδώ μπαίνουν διάφορες προσωπικότητες Αμερικανών, οι οποίοι έχουν, έχουν δημιουργήσει ένα όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Newark του New Jersey. Η ονομασία του, Genie Energy, έξυπνη ενέργεια. Αν τους πιάσουμε ένα έναν, ο Dick Cheney, δηλαδή όλα τα παλιά, τα αγωγικών εντός γεράκια, ο James Γούσλι, ο Bill Richardson και φυσικά πρωτοστατή ο Λόρδος Τζέικομπ Ρότσιλτ, ο, ο Ρούπερτ Μέρντοκ, ο μηγιστάνας του τύπου και διάφοροι άλλοι. Α πούμε μερικά στοιχεία και για αυτού. Ο Ντίκ Τσένι πριν καταστεί ο σκιώδη πρόεδρο πίσω από τον Τζορτζ Μπού, ο οποίο δεν, ε, όπω έλεγε και ο Κάστρο, ελπίζω να μην είναι τόσο χαζό όσο φαίνεται. Λοιπόν, α με συγχωρήσουν πιθανώ Αμερικάνοι που θα το βλέπουν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Υπήρξε διευθύνων σύμβουλο τη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών του κόσμου, τη Χάλι Μπάρτον. Η οποία ήταν μια εταιρεία η οποία συνδεόταν εκτό από τη CIA και με τα συμφέροντα τη οικογένεια Μπού. Όπω θα ξέρετε, αν υπάρχουν δύο αμερικανικέ οικογένειε, αμυγεί αμερικανικέ εντό εισαγωγικών οικογένειε, οι οποίοι ελέγχουν τα οικονομικά συμφέροντα σε όλο τον πλανήτη, είναι η οικογένεια Ροκφέλλερ και η οικογένεια Μπού. Αντίστοιχα, ο James Γούσλι είναι ένας νεοσυντηρητικός, πρώην διοικητής της CIA, την εποχή του Bill Clinton. Σήμερα είναι ο πρόεδρος μιας νεοσυντηρητικής δεξαμενής σκέψης, του Ιδρύματος για την Άμυνα των, Δημο των Δημοκρατιών. Και λοιπά και λοιπά. Ο Bill Richardson πρώην Υπουργό Ενεργείας, ο Ρούμπερτ Μέρντοκ πρώην Μεγιστάνας του Τύπου, ο Λάρι Σάμερ, Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίο συνέτασε του νόμου που απελευθέρωναν τι Αμερικανικέ Τράπεζε από την ομοθεσία Glass Steagall του 1933, ανοίγοντα ουσιαστικά το δρόμο για την χρηματοοικονομική κρίση των ΗΠΑ μεταξύ του 7 και του 15. Επίση, υπάρχει ένα Michael Steinhardt, ο οποίο είναι ειδικό στα αντισταθμιστικά κεφάλαια. Είναι ένα φιλάνθρωπο, φίλο του Ισραήλ, του Μάρκ Ρίτ και μέρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο νεοσυντηρητικό ίδρυμα για την άμυνα των δημοκρατιών του Γούρσλι. Και πάει λέγοντα. Φυσικά ο Τζέικο Πρόσκι, Ρότσιλτ κλπ. Μάλιστα, υπάρχει στη μέση και ένας, και ένας Ρώσος Μεγιστάνας, ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, τον οποίον κυνήγησε ο Πούτιν, Λισαλέα, ο οποίος μετά τη σύλληψή του μεταβίβασε μυστικά τις μετοχές του στη, της Yukon Oil, της Yukos Oil, μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον Ρότσιλτ. Και έτσι ο Ρότσιλτ είναι αυτή τη στιγμή συνειδιοκτήτη, να μην πω μεγαλύτερο μέτοχο, στην Genie Energy, στην οποία το 2013 είχαν απονεμηθεί τα αποκλειστικά δικαιώματα ερεύνη για πετρέλαιο στα 153 τετραγωνικά μίλια στο νότιο τμήμα των υψηπέδων του Γκολάν. Και αυτό το δικαίωμα το απέκτησε από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Εντυπωσιακό, ε. Έτσι λοιπόν, Θέλουν εδώ και καιρό η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με την ηγεσία του Ισραήλ και ειδικά φυσικά με το, υπό, την, υπό την λογική του κυρίου Νετανιάχου, βολικότατα θα του ήταν να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώ Άσαντ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Το Ισραήλ επίση συνεχίζει και πραγματοποιεί οχυρωματικά έδρα έργα εκείνη την περίοδο για να σφραγίσει τα, πα, τα, τα, πα, τα παράνομα κατεχόμενα οι ψώματα του Γκολάν. Μάλιστα η μηχανική του του Ισραηλινού στρατού επισκέβασαν ένα φράχτη 45 μιλίων, 60 χιλιόμετρων με τη Συρία, τον οποίο αντικατέστησαν με χαλίβδινα πλέον οδοφράγματα, τα οποία περιλαμβάνουν ανκαθωτά στριμματοπλέγματα, αισθητήρε αφή, κάμερε υπερήθρων κλπ. Κάνοντά το, αν μη τι άλλο, για μια περιοχή η οποία δεν έχει εγκαταστημένο πληθυσμό τόσο πολύ, να είναι τουλάχιστον το ίδιο οχυρωμένο, σαν σκατζόχυρο, με το τείχο που έχει κάνει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Και όλα αυτά, είπαμε, σε μια παρα, παρανόμως κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή. Όπου το 81 το Ισραήλ ψήφισε το νόμο για τα υψίπεδα του Γκολάν επιβάλλοντας Ισραηλινούς νόμους κλπ. Κλ. Τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, αντιδρώντας, ψήφισε την απόφαση 242, η οποία δήλωνε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από τα, από τα, από τα, από τα, από τα εδάφη εκείνα. Αλλά το 2008... Σε συνεδρίαση της Ολομελίας η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πάλι πήρε μία απόφαση με ψήφου 161 υπέρ μίας προτάσεως για τα ψήματα του Γκολάν η οποία θα επιβεβαίωνε την παλιά απόφαση όπου θα κήρυσε το νόμο για τα υψίπεδα του Γκολάν τον Εβραϊκό άκυρο και κενό χωρίς δυνομική ισχύ και καλούσε το Ισραήλ να πάψει να αλλάζει τον φυσικό χαρακτήρα, τη δημογραφική σύνθεση κλπ. κλπ κλ. Το Ισραήλ τότε ήταν το μόνο κράτος, το μόνο έθνος που ψήφισε κατά τις προτάσεις. Και τον Ιούνιο του 2007 ο Ισραηλινός πρωθυπουργό ο Εχούντολ Μέρ, έστειλε τότε μυστικό ανακοινοθέν προς τον πρόεδρο της Συρίας, λέγοντάς του ότι το Ισραήλ θα παραχωρήσει τα υψίπεδα του Γκολάν με αντάλλαγμα μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και αποκοπή των δεσμών της Συρίας με το Ιράν και τις μαχητικές ομάδες της περιοχής. Όπω βλέπετε, το παρασκήνιο είναι τρομακτικό. Το πολιτικό. Το πολιτικό παρασκήνιο φυσικά δεν είναι πολιτικό, είναι καθαρά οικονομικό. Έτσι το Ισραήλ σκέφτεται να εγκαταστήσει περίπου 100.000 καινούριου Ισραηλινούς απίκους κατά μήκο των υψωμάτων του Γκολάν μέσα σε 5 χρόνια. Και καθώ ισχυρίζεται ότι η Συρία θα αποσυντήθεται, θα είναι δύσκολο πλέον να φανταστεί κανένα ένα σταθερό κράτο στο οποίο θα επιστραφούν τα του Γκολάν. Ταυτόχρονα, φήμε στο Τέλα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου απαιτεί από τι ΗΠΑ την αναγνώριση πλέον τη Ισραηλινή προσαρτήσεω των υψωμάτων του Γκολάν. Και έτσι συνεχίζεται ένα συνεχής οικονομικό πόλεμο, ο οποίο έχει γίνει κανονικό πόλεμο πλέον. Έχει σταματήσει να υπάρχει. Έχουν φύγει οι μάσκε. Μετά μπήκε στο παιχνίδι το Κατάρ. Το Κατάρ αντίστοιχα ήθελε να χρησιμοποιήσει τα, τα, φυσικά του, τα αποθέματα φυσικού αερίου του και να περάσουν μέσα από το, από το, από το έδαφος της Συρίας κλπ. Πρότεινε λοιπόν στον, στον Μπασάρ Αλάσαντ να συμμετάσχει η Συρία σε μια συμφωνία που να επιτρέπει τον αγωγό μεταφοράς του αερίου από το τεράθιο, τεράστιο North Field του Κατάρ στον Περσικό Κόλπο που είναι παρακείμενο με το τεράστιο πεδίο αερίου, το South Pars του Ιράν. Ο αγωγό του Κατάρ θα περνούσε μέσω Σαουδική Αραβία, Ιορδανίας και Συρίας και μετά μέσω Τουρκία θα τροφοδοτούσε τι αγορέ. Αλλά η ουσία ήταν άλλη. Με αυτόν τον τρόπο θα παρέκαμπταν τη Ρωσία. Προσπαθούσαν να πάρουν τον Άσαντ, να τον, να τον χωρίσουν από, τους, από τον κύριο σύμμαχό του, τη Ρωσία.